Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δημοτική Τηλεόραση Ορεστιάδας. Να ακούσουμε τίτλους επικαιρότητας και αμέσως μετά και πάλι μαζί. Ικανοποίηση από την προσέλευση κατά την πρώτη ημέρα του Άρδα μέχρι την Κυριακή το μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ακόμη μια φορά χαλάζει, έπληξε τον Εύρο μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες. Περισσότερες από πέρυσι συμμετοχές στον αγώνα δρόμου Άρδα. Ξεκινούν αγώνες beach volley και beach tennis. Στον Άρδα οδηγούν όλοι οι δρόμοι καθώς ξεκίνησε η 23η συνάντηση νέων. Χθες χιλιάδες επισκέπτες βρέθηκαν στο ποτάμι για να απολαύσουν τις συναυλίες με τους καλλιτέχνες να αποζημιώνουν τους θέατες. Η συνάντηση θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 30 Ιουλίου. Και σου γράφω τραγούδια με σπρέι τους στίχους για σένα τους φίλους για σένα υπάρχω και ζω. Άρα Μαρία. Και σου γράφω τα βουλιά, σου στέλνω λουλούδια με σπρέι τους στίχους. Καρδιές ζωγραφίζω για σένα τους φίλους. Συνέσια ζαλίζω για σένα υπάρχω και ζω. Ο Στέλιος Ρόκος με την κιθάρα του γίνεται ένα με όσους παρακολουθούν τη συναυλία του στην έναρξη της 23ης συνάντησης νέων Άρδας 2017. Χιλιάδες επισκέπτες κατέκλυσαν το ποτάμι την πρώτη μέρα, δημιουργώντας μία μοναδική ατμόσφαιρα. Είναι ένα από τα καλύτερα φεστιβάλ στην Ελλάδα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ για δεύτερη φορά. Το 2013, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η προηγούμενη και θα μου μείνει αξέχαστη, ήταν απίστευτη. Και ελπίζω και αυτή η βραδιά να είναι το ίδιο καλή με εκείνη. Εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ. Είναι ένα φεστιβάλ που το ακούμε χρόνια. Τώρα όταν σου γίνεται και πρώτα συναρθείς να παίξεις, είναι, εντάξει, είναι και το μέρος απίστευτο. Και γενικά πιστεύω και ο κόσμος που έρχεται εδώ πέρα είναι και πιο εναλλακτικός, πιο με τη φύση, και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα πράγματα. Πολύ. Υπάρχει πολύ περισσότερος κόσμος την πρώτη μέρα του Άρδα από άλλες πρώτες μέρες του Άρδα. Και αυτό οφείλεται στο Στέλιο Ρόκο. Δηλαδή έχουν έρθει περισσότεροι. Α, δεν ξέρω, δεν μου έχουν πει. Αυτή την αίσθηση έχουμε. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι ότι καλύτερο μπορεί να ακούσει λίγο πριν τη συναυλία. Ότι έχει πολύ κόσμο. Θα κάνω ό,τι μπορώ, παιδιά, για να περάσουμε μια ωραία βραδιά. Ο Στέλιος Ρόκος αναφέρθηκε και στη συνέντευξη που είχε δώσει στη Δημοτική Τηλεόραση Ορεστιάδας λίγες μέρες πριν την έναρξη της συνάντησης νέων, ενθυμούμενος την πρώτη του εμφάνιση στον Άρδα. Και μου είπες ότι είναι μια από τις καλύτερες συναυλίες που είχαν γίνει. Αυτό δεν το λένε εύκολα. Και αλήθεια, χάρηκα πάρα πολύ και το έλεγε στα παιδιά. Μίλησα με κάποιο δημοσιογράφο και μου είπε αυτό, ας πούμε. Ξέρεις, αυτή είναι η πιο σημαντική πληρωμή για έναν καλλιτέχνη. Το να αναγνωρίζουν κάποιοι ότι άξιζε τον κόπο. Μα δεν τελειώνει. Ποτέ. Πονάνε υποφέρουν αιματό και αρχίζουν. Μα δεν οι αγάπες οι μεγάλες δεν τελειώνουν. Πονάνε υποφέρουν αιματό κι αρχίζουν. Κι αρχίζουν στα πιο μεγάλα τα ταξίδια. Μάτια τα ίδια και τα ίδια. Στα πιο μεγάλα τα ταξίδια θα με πας. Η πρώτη μέρα του Άρδα άνοιξε με τη συναυλία του Νικηφόρου. Εδώ πραγματικά είναι, μας δίνουν πολύ ενέργεια κόσμος. Είναι δηλαδή πολύ εύκολο για μένα. Δεν είναι ότι καταβάλεις ιδιαίτερη προσπάθεια. Ίσα που σε βοηθάει πάρα πολύ να δώσεις και εσύ παραπάνω στον κόσμο. Εντάξει, έχουμε κάνει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι για όλους. Πρώτα απ' όλα αρέσει σε εμάς.
και γι' αυτό και πιστεύω ότι περνάει και στον κόσμο, ότι αρέσει εμάς και, και αυτό περνάει κάτι. Σε σχέση με αυτά που είδες. Έχω ακούσει υπέροχα λόγια και τελικά επιβεβαιώθηκαν, γιατί έχω και πολλούς φίλους από τα μέρη εδώ, οπότε επιβεβαιώθηκαν και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Ερωτευμένους έχουμε στην παρέα μας! Η βραδιά έκλεισε με τον Μιχάλη Λιάσκο και τον Βαγγέλη Δροσάκη. Να ευχαριστήσουμε την 23η συνάντηση νέων του Άρδα που μας έχει καλέσει σήμερα εδώ, μέγας χορηγός στο Encaragats που μας φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά εδώ πέρα. Έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας τον σκηνοθέτη μας, τον Δημήτρη Τεκτονίδη. Θα έχουμε και τα Greek Natural Videos, όπως επίσης τον Φώτη τον Δεφίδη και τον Σωτήρη τον Ιντσούδη, και θα σας κάνουμε μία αναδρομή στην παράδοση, η παράδοση από το χθες στο σήμερα. Θα παντρέψουμε την τέχνη και την παράδοση. Τη συνάντηση νέων παρουσιάζουν η Ναυσικά Μουζακίτη και ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Στις εκδηλώσεις του Άρδα θα επανέλθουμε τώρα όμως να αλλάξουμε κλίμα, καθώς για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες χαλάζει έπεσε σε περιοχές του Τριγώνου, προκαλώντας πολύ μεγάλες καταστροφές, κυρίως σε καλλιέργειες. Στην Αλεξανδρούπολη υπήρχαν καταιγίδες. Χαλάζι έπεσε το πρωί στο τρίγωνο του Δήμου Ορεστιάδας με τους αγρότες να κάνουν λόγο για ολική καταστροφή σε Ηλίαθο, Βαβάκι και Αμπέλια. Έπιασε από εδώ από τον Πεντάλοφο και κανένα 2 χιλιόμετρα προς τα κάτω. Αλλά ήταν πάρα πολύ και σχεδόν τα ηλιόσπορα τα έχει καταστρέψει. Φύλλα δεν έμειναν, τα έχει κάνει κομμάτια. Κράτησε κανένα μισάωρο. Ήταν πάντως μεγάλη ζημιά τώρα, θα δούμε. Κυρίως ηλιόσφορο και βαμβάκι. Και τα μπέλια, και τα μπέλια. Τα μπέλια τα ξεκλήρισε τώρα. Πριν μισή ώρα μου έβλεπες εδώ πέρα, ήταν αυτός ο φιλιάς, ήταν πάνω γεμάτος χαλάζι. Μιλάμε για πάρα πολύ χαλάζι. Έπιασε και κάτω. Και κάτω, ναι. Πολύ. Πόση ώρα έριχνε. Γύρω στα 10 λεπτά, 15 τόσο χαλάζι. Δυνατό. Όχι, σαν το ριδίθι ήταν. Αλλά πολύ, έτσι. Πάρα πολύ, μιλάμε πολύ. Τίποτα, δεν άφησε τίποτα. Όρθιο δεν είναι μηδέ, τα δαμάσια όλα κάτω. Οι γειτόνι μου είπαν, έχουν τελειώσει, λέει, δεν υπάρχει θέμα για τα μπέλια. 2 φορές τα έχει πιάσει το χαλάζι, αλλά έχουν τελειώσει, δεν υπάρχει. Δεν έχει τίποτα. Η χαλαζόπτωση είναι η δεύτερη που καταγράφεται μέσα σε λίγες μέρες και σύμφωνα με τους αγρότες αποτελείωσε ό,τι είχε απομείνει από τις καλλιέργειες. Ναι, μάλλον πρέπει να τα διαλάνε οι Βουλγάροι από μέσα και τα στέλνουν σε εμάς. Έχουν ένα κτήμα εδώ πίσω οι Γάλλοι, όταν δουν ότι υπάρχει χαλάζι, σηκώνουν αυτά πέσει στο αεροπλάνα ή χτυπάνε, ξέρω εγώ, πυράβλους, τι έχουν αυτοί μέσα στα σύννεφα και γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό τώρα του, εγώ είμαι 65 χρονών και αυτό το πράγμα το βλέπω τώρα τα τελευταία χρόνια. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Α, έριξε πάνω από μισή ώρα και. Συνέχεια. Συνέχεια. Αφού ήταν ένα αγώνα εδώ πέρα. Μέχρι εδώ ήταν το χαλάζι. Κοίταξε, εγώ ήρθα να δω τα κτήματα μου. Τώρα εδώ έχω ένα ελαιόσπορο απέναντι, το έχει τελειώσει. Τα μπέλια με εδώ είναι 3,5 στρέμματα και αυτά τα τελείωσε. Πολική καταστροφή. Να, όπως είδατε εδώ πέρα, γίνεται χαμός εδώ πέρα. Έχει πολύ χαλάζι, τα κατάσταση τα πάντα εδώ. Δεν έχει μείνει τίποτα. Είναι η δεύτερη φορά που έχει πέσει χαλάζι εδώ πέρα. Άρα εδώ πέρα από ό,τι βλέπουν τα μπέλια έχουν καταστραφεί. 20 λεπτά, αλλά ήταν βροχή και χαλάζι. Ναι, πολύ δυνατό. Ότι γυρίζουν τώρα από τα μπέλια που γυρίζουν, που βλέπουν τις καλλιέργειες, ότι έχουν πάθει ζημιά τα μπέλια. Στο μεταξύ συνεχίζονται οι εκτιμήσεις του ΕΛΓΑ για τις ζημιές που προκάλεσε το πρώτο χαλάζι. Αυτή τη στιγμή είναι εδώ, έχει γυρίσει σχεδόν τα μισά τα κουράφια και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία, ας πούμε. Δεν έχει τελειώσει ακόμα, αλλά τώρα θα δουν και τη δεύτερη ζημιά, ας πούμε. Πολύ ικανοποιημένος εμφανίζεται ο πρόεδρος της ΔΚΠΑΟ, Αρχοντής Αρχοντίδης, από την προσέλευση του κόσμου την πρώτη ημέρα του Άρδα.
Αισιοδοξία υπάρχει και για την αύξηση του αριθμού των κατασκηνωτών το Σαββατοκύριακο, καθώς έχει εκφραστεί μεγάλο ενδιαφέρον. Στο μεταξύ, η συνάντηση νέων έχει γίνει γνωστή και στις γειτονικές χώρες από όπου καταφθάνουν επισκέπτες. Πολύ αισιόδοξα ήταν τα μηνύματα για την πορεία της 23ης συνάντησης νέων Άρτες 2017, καθώς την πρώτη μέρα η προσέλευση του κόσμου ήταν πολύ μεγάλη. Οι διοργανωτές είναι ικανοποιημένοι και τονίζουν ότι έχουν ξεπεραστεί τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν. Πρώτη βραδιά της συνάντησης νέων Άρτες 2017 πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν πέραν των προσδοκιών μας, για να είμαστε ειλικρινείς. Είχαμε πάρα πολλούς επισκέπτες. Πάρα πολλοί κόσμος ήρθε να απολαύσει την πρώτη μέρα, τον Νικηφόρο και τον Στέλιο Ρόκο, οι οποίοι νομίζω ότι τα έδωσαν όλα και ο κόσμος ευχαριστήθηκε πάρα πολύ. Δημιουργήθηκε θέμα και σε αυτό οφείλουμε να ζητήσουμε μια συγγνώμη ως Οργανωτική Επιτροπή και κυρίως εγώ ως πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής όσον αφορά το θέμα των εισιτηρίων, γιατί ο κόσμος μπλόκαρε στα εισιτήρια. Λόγω κακής, όχι οργάνωση θα πω, αλλά επικοινωνίας που είχαμε σε σχέση με τα backstage, ο κόσμος μπλόκαρε. Αυτό το πράγμα έχει λυθεί ήδη και δεν υπάρχει περίπτωση να ξανασυμβεί. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο για την υπομονή που έκανε. Ικανοποιητικά είναι τα μηνύματα και από την προσέλκυση Βούλγαρων και Τούρκων επισκεπτών. Είδαμε πάρα πολλούς επισκέπτες από τις γειτονικές χώρες, από την Τουρκία και από την Βουλγαρία. Είδαμε πάρα πολύ νεολαία. Είδαμε πάρα πολύ ζωντάνια, είδαμε πάρα πολύ πνοή, είδαμε ζωή, είδαμε νιάτα και αυτό μας δίνει θάρρος και μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε και τις επόμενες μέρες. Θεωρώ ότι η αρχή είναι το ίμιση του παντός, ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά, διαφημιστήκαμε πάρα πολύ και σε όλη την Ελλάδα με τη χθεσινή μας έναρξη και νομίζω ότι βάλαμε τη σφραγίδα μας ότι το φεστιβάλ του Άρδα είναι εδώ πέρα και θα είναι εδώ πέρα για πολλά χρόνια. Από την Παρασκευή αναμένεται αύξηση του αριθμού των κατασκηνωτών. Το μεγαλύτερο όγκο των κατασκηνωτών, από τα μηνύματα που έχουμε, τον περιμένουμε για Παρασκευή, για το τριήμερο. Οπότε την πλήρη εικόνα θα την έχουμε Παρασκευή προς Σάββατο πρωί. Για το συνολικά και τους κατασκηνωτές και το πώς έχουν έρθει. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 150 άτομα πίσω. Δεν είναι μεγάλος ο αριθμός, αλλά νομίζω ότι για αρχή τουλάχιστον είναι ικανοποιητικός. Τον όγκο των κατασκηνωτών τον περιμένουμε την Παρασκευή. Τραγωδία είχαμε σήμερα στην Κομωτινή, καθώς εντοπίστηκαν δύο έφηβοι ηλικίας 19 και 15 ετών νεκροί σε ματιά στη γέφυρα του Αιγύρου. Οι αρχές εξετάζουν ενδεχόμενο τα παιδιά να είχαν τροχαίο ατύχημα, καθώς σε κοντινή απόσταση βρέθηκε ένα μοτοποδήλατο. Οι γονείς τους τους αναζητούσαν από το προηγούμενο βράδυ, καθώς δεν είχαν δώσει σημεία ζωής. Την πρόσληψη 13 ατόμων ως μόνιμο προσωπικό σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας ζητά με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Η απόφαση εγκρίθηκε ομόφωνα κατά την τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου. Θέσεις εργασίας για τον τομέα της καθαριότητας ζητά ο Δήμος Ορεστιάδας. Ο Δήμος, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ζητά την πρόσληψη 13 ατόμων βάσει των αναγκών του και των περιορισμών που υπάρχουν. Κρίθηκαν κάποια πράγματα αντισυνταγματικά. Σήμερα όμως δεν κοιτάμε εμείς, δεν εξετάζουμε, δεν είναι στην αρμοδιότητά μας ούτε την αντισυνταγματικότητα για τις παρατάσεις, ούτε τι θα γίνει με τις νέες συμβάσεις τις οποίες στο ΚΠΑΔΟ υπογράψαμε τα δύο άτομα. Στο Δήμο δεν χρειάστηκε γιατί καλυπτόμασταν, δεν ήμασταν μέσα στο 24μήνο, ούτε καλυπτόμαστε μέχρι τέλος χρονιάς ή μέχρι 31 Μαρτίου του 2018. Και ούτε θα το ανοίξω το θέμα αν θα ξαναβγούν αντισυνταγματικοί αυτές οι τροποποιήσεις που περνάνε ή μη. Άλλοι θα κρίνουν. Στο σημερινό θέμα, μας δίνεται η δυνατότητα να προτείνουμε αυτές οι υποστελεχωμένες υπηρεσίες που έχουμε στο ανταποδοτικού χαρακτήρα, αλλά μόνο υπηρεσίες καθαριότητας, να ζητήσουμε ή να μην ζητήσουμε ανάλογα έναν συγκεκριμένο αριθμό ατόμων, έτσι ώστε να δουλέψουμε μόνιμη σχέση εργασίας με το Δήμο. Καταγράψαμε τα κενά. Σίγουρα είναι το ελάχιστο που προέβλεπε ο Οργανισμός μας Εσωτερικής Υπηρεσίας για να λειτουργεί με έναν ικανοποιητικό τρόπο να λειτουργούν οι ανταποδοτικές υπηρεσίες. Θα μπορούσαμε να διευρύνουμε τροποποιώντας τον ΟΗ και να ζητήσουμε περισσότερες θέσεις. Εκείνο που κρίνουμε και αυτή την πρόταση φέρνουμε είναι ότι με αυτά τα δεδομένα που έχουμε, αν ικανοποιηθεί πλήρως το αίτημά μας,
και έχοντας και ως παράμετρο τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου, γιατί ξέρετε ότι τα έξοδα είναι από τα ανταποδοτικά, δεν μπορείς να χρηματοδοτήσεις. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι αν ήταν να χρηματοδοτήσουμε αυτά τα ιδία έσοδα, μπορεί σήμερα να μιλούσαμε για 30 νέες προσλήψεις. Ο περιορισμός αυτός για την εξόφληση, την πληρωμή των εργαζομένων που τυχόν θα προσληφθούν από την ανταποδοτικότητα μας βάζει να φτάσουμε σε αυτό να είναι το ταβάνι μας των 13 ατόμων. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση. Κρατάμε μια επιφύλαξη, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να ζητήσουμε όλες αυτές τις θέσεις, ότι γιατί δεν έχει διευκρινιστεί από αυτούς που ελέγχουν το πώς λειτουργεί μια κυβέρνηση, ενώ τους εξωτερικούς τροϊκανούς, τετραγωγικανούς, δεν ξέρω τι είναι, της ειδικότητας ΠΕ μηχανικών περιβάλλοντος και της ειδικότητας ΤΑΦΕ οχημάτων. Η διαβεβαίωση που έχουμε και μέσα από τις εγκυκλίους είναι ότι ΙΕ και ΔΕΛΤΑΕ δεν θα έχουν πρόβλημα, δεν εμπίπτουν στο 1:4 προσλήψεις με αποχωρήσεις. Για το άλλο δεν το έχει διευκρινίσει ούτε η ίδια η κυβέρνηση. Αν δεν εμπίπτει στις ευνοϊκές ρυθμίσεις της απαλλαγής από το 1:4, θα ακολουθήσει τη διαδικασία που ακολουθούν όλα τα αιτήματα για πλήρωση θέσεων. Βέβαια, με τις προβλέψεις για μηδενικές προσλήψεις αυτές τις θέσεις, τις αναλογικές για το 18 και το 19 στους Δήμους, αν τυχόν εμπίπτουν στις διαδικασίες αυτές, πάει να πει ότι αυτές τις δύο ειδικότητες δεν τις πάρουμε ποτέ ή τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 19. Καλό το Δημοτικό Συμβούλιο, καταγράφοντας με αντικειμενικότητα τις ανάγκες, τις ελάχιστες που μπορούμε να ικανοποιήσουμε, με νέες προσλήψεις λόγω της υποστελέχωσης της υπηρεσίας ανταποδοτικότητας και βάσει των οικονομικών μέσω της ανταποδοτικότητας, να εγκρίνουμε και να καταθέσουμε τροποποιημένο το αίτημα που είχαμε στείλει για τις 10 θέσεις πριν από λίγους μήνες, έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο βαθμό τη δυνατότητα που μας δίνεται σήμερα με αυτόν τον νόμο τον οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε. Περισσότερες από πέρυσι είναι οι συμμετοχές για τον παραποτάμιο αγώνα Άρδα, ο οποίος θα αντεξαχθεί το Σάββατο στο πλαίσιο της 23ης Συνάντησης Νέων. Ο αγώνας είναι υπό την αιγίδα της ΕΑΣ ΕΓΑΣ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Ο δεύτερος παραποτάμιος αγώνας δρόμου 3 και 10 χιλιόμετρων θα διεξαχθεί στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Άρδας 2017 το Σάββατο στις 6:30 το απόγευμα. Δεύτερος παραποτάμιος δρόμος μετά την πρώτη επιτυχημένη χρονιά του γίνεται το Σάββατο το απόγευμα. Οι συμμετοχές ήδη είναι πολλές και ελπίζουμε ότι θα ξεπεράσουμε τον περσινό μας αριθμό με πολύ καλές συμμετοχές. Πάλι έχουμε ονόματα εκπλήξεις και ελπίζουμε να γίνει μια διοργάνωση που θα γίνει θεσμός και κάποια στιγμή να είναι επίσημη σαν τις άλλες διοργανώσεις που φιλοξενούμε στον Άρδα. Να είναι των 3 και των 10 χιλιόμετρων, χωρίζονται οι αθλητές, τους προσέχουμε όλους. Η μεγάλη διαδρομή των 10 φτάνει μέχρι τα Ρίζια και επιστρέφει, αλλά έχει ένα σημείο επιστροφής στη μέση. Είναι μια υπέροχη διαδρομή μέσα στη φύση, όλο χώμα. Και νομίζω είναι μια εμπειρία για όλους και για αυτούς που είναι αθλητικοί τύποι και για αυτούς που δεν είναι. Γιατί θα λένε έτρεξα στον Άρδα. Θα έχουν ένα αναμνηστικό μπλουζάκι που θα λέει ήμουν εκεί. Είναι σημαντικός ο Άρδας, είναι του τόπου μας και τον στηρίζουμε όλοι με κάθε τρόπο. Μέχρι και την τελευταία στιγμή δεχόμαστε συμμετοχές, φτάνει να είναι υγιείς, να μας προσκομίσουν τα παραστατικά που χρειάζεται, μπορούν να ενημερωθούν στην επίσημη ιστοσελίδα μας ardasfestival.gr και είμαστε εδώ και στη γραμματεία για να διευκολύνουμε κάθε ερώτησή τους και να δώσουμε λύση σε κάθε πρόβλημα και ερώτημα. Στο μεταξύ, στο χώρο των εκδηλώσεων θα διεξαχθούν και αγώνες beach volley και beach tennis στην νησίδα του ποταμιού. Ταυτόχρονα όμως με τον παραποτάμιο δρόμο έχουμε δύο επίσημες διοργανώσεις που σημαίνει είναι επιστοποιημένες στις εθνικές ομοσπονδίες. Βαθμολογείται, ειδικά φιλοξενούμε το beach volley με τη συνεργασία του North. Θα έρθουν παίχτριες και παίχτες της εθνικής ομάδας, της μεγάλες κατηγορίες και έχουμε και μια συμμετοχή έκπληξη, νομίζω το ξέρετε, έτσι. Θα έχουμε το πάμε πακέτο εδώ, θα είναι η Βίκη κοντά μας αύριο. Νομίζω η Βίκη Γατζηβασιλείου δείχνει ότι ήταν αθλήτρια μεγάλο επίπεδο και έρχεται να τιμήσει τον Άρδα. Θα έχουμε ταυτόχρονα και προκριματικούς, παίχτες τοπικούς, οι οποίοι θα μετέχουν στα πρωινά, στα προκριματικά και στο τέλος θα παίξουν στο μεγάλο τερέν με τους σπουδαίους αθλητές της Ελλάδας. Όπως έχουμε και beach tennis, που πάλι είναι επιστοποιημένο, θα γίνει παράλληλα στην νησίδα και με πολύ σπουδαίες συμμετοχές.